Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Τυρινής και λέγεται έτσι για το λόγο ή αλλιώς της Τυροφάγου. Και λέγεται έτσι διότι μέχρι σήμερα επιτρέπεται για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να καταλύσουμε τις τροφές αυτές που απέμειναν τις αρτήσιμες μετά από την Κυριακή της Απόκρεο. Της Απόκρεο αποκρέψαμε το κρέας, γι' αυτό λέγεται και Απόκρεο. Και όλη την εβδομάδα πριν της Τετάρτης και της Παρασκευής μπορούσαμε να καταναλώσουμε όλες τις άλλες τροφές, ψάρι, αυγά, γάλα, τυρί κτλ. Από το τυρί λοιπόν λέγεται η σημερινή Κυριακή της Τυροφάγου, μέχρι σήμερα καταλύουμε και αυτές τις τροφές. Από αύριο, όπως γνωρίζετε, αρχίζει η αυστηρά νηστεία της Μεγάλης της Σαρακοστής, που για το τυπικό της νηστείας περιλαμβάνει 5 ημέρες άλαβη τροφή από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και 2 ημέρες λαδερό το Σάββατο και την Κυριακή, με κυρίως κατάλυση και ίνου κρασιού, δηλαδή την Κυριακή. Αλλά βεβαίως η νηστεία, όπως και κάθε πνευματική εργασία, γιατί είναι πνευματική εργασία η νηστεία, όπως είναι η προσευχή, πρέπει να ακολουθεί την διάταξη, την τάξη της ευλογίας από τον πνευματικό μας. Δηλαδή, κάθε πνευματική εργασία πρέπει να ευλογείται από τον πνευματικό, να γνωρίζει ο πνευματικός τη δουλειά που κάνουμε την πνευματική. Κάποιος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας έλεγε πως χωρίς την άδεια του πνευματικού ούτε το Πάτερ ημών λέγω. Με την έννοια ότι καμιά φορά δεν γνωρίζουμε πώς να προσευχηθούμε και πώς να αγωνιστούμε πνευματικά, και θέλουμε τον καθοδηγητή. Πώς είναι ένας αθλητής όταν ως αρχάριος θα μπει στο γήπεδο να κάνει στίβο, θα μπορέσει μόνος του να φτάσει σε παγκόσμια ρεκόρ αν δεν έχει έναν καθοδηγητή, έναν αθλητή, έναν γυμναστή που να του πει πώς πρέπει να ασκηθεί. Έτσι ακριβώς είναι και στα πνευματικά, γιατί είναι χώρος, είναι στάδιο αθλήσεως η περίοδος της Μεγάλης της Σαρακοστής. Μπορεί λοιπόν για κάποιους λόγους κάποιοι από μας να μην μπορούμε να νηστέψουμε τόσο αυστηρά όσο λέγει η Εκκλησία μας. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι το πρώτο τριήμερο της Μεγάλης της Σαρακοστής, της καθαράς εβδομάδος, η καθαρά Δευτέρα, η καθαρά Τρίτη και η καθαρά Τετάρτη, έχουμε ένα αυστηρό τριήμερο για πολλούς και για πολλές κυρίες, γυναίκες που μπορούν πιο άνετα να νηστέψουν και νηστεύουν απόλυτα. Απόλυτα. Στο Άγιον Όρος, να σας το πω και αυτό, το τριήμερο πώς γίνεται. Γιατί ορισμένοι κοσμικοί, λαϊκοί εμείς, δεν γνωρίζουμε και ίσως κάνουμε και κάποιες υπερβολές. Στο Άγιον Όρος λοιπόν, αρχίζει το τριήμερο από τη νύχτα. Δηλαδή ξυπνούν ξημερώματα της καθαράς Δευτέρας, περίπου στις 2 τα μεσάνυχτα. Πηγαίνουν μετά, κάνουν τον κανόνα τους στο μοναχικό, στο κελί. Το πρωί πηγαίνουν στην εκκλησία, κάνουν τον όρθρο και τις ώρες. Και περίπου προς το απόγευμα κάνουν τον εσπερινό και το μεγάλο απόδειπνο. Μετά το μεγάλο απόδειπνο πίνουν πάλι λίγο νερό και ίσως μπορούν να φάνε λίγους ξηρούς καρπούς. Και πάλι την άλλη μέρα το απόγευμα ξαναπίνουν νερό και λίγους ξηρούς καρπούς και την Τετάρτη προς το μεσημέρι που γίνεται η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, τότε καταλύουνε κάποια χορτόσουπα,
μετά από την Θεία Λειτουργία. Χαρακτηριστικό επίσης του τριημέρου είναι ότι δεν βάζουμε, δεν ανάβουμε φωτιά να βράσουμε φαγητό. Γιατί και εδώ στον κόσμο όσοι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το αυστηρό τυπικό, τρώμε ξηρά τροφή. Χαλβά, ελιές, ντομάτα, ξέρω εγώ, χωρίς όμως να τα βράσουμε αυτά. Αυτά έτσι ενημερωτικά, τι γίνεται στο Άγιον Όρος και τι κάνουμε και εμείς εδώ. Όλα αυτά όμως, αν τα κάνουμε, να τα κάνουμε με την ευλογία του πνευματικού μας, που εκείνος τα ευλογεί και γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες που έχουμε. Επάνω σε αυτά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός με το οποίο ξεκινάει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ακούσαμε και στο Ιερό Ευαγγέλιο την παρότριση του Κυρίου μας να αφήνουμε τα αμαρτήματα, να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων. Να ζητούμε συγχώρεση επίσης, λέγει η Εκκλησία μας. Για το λόγο αυτό υπάρχει ο απόψινός εσπερινός της συγχωρήσεως, που είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την πρόοδό μας την πνευματική και για την πορεία μας μέσα στη Σαρακοστή. Δεν μπορεί κανείς να πορευθεί πνευματικά και αγωνιστικά στη Σαρακοστή αν δεν έχει συγχωρήσει τον αδερφό του. Λέγουν κάποιοι πατέρες πως η προσευχή που κάνουμε δεν ανεβαίνει ούτε ένα μέτρο αν δεν έχει συγχωρέσει τον αδερφό. Και έχουμε πολλούς λόγους εμείς οι κοσμικοί, στην νοοτροπία οι άνθρωποι, να μην συγχωρούμε. Έχουμε τα κληρονομικά, τα οποία είναι ένα βάσανο για πολλές οικογένειες. Ένα βάσανο για το οποίο κάνουν δεκαετίες ολόκληρες αδέλφια και δεν ομιλούν μεταξύ τους. Και το μίσος μεταδίδεται και στα παιδιά. Τα κληρονομικά είναι ένα μαρτύριο, το οποίο πρέπει τώρα να το λύσουμε. Για ένα στρέμμα χωράφι, για μερικά δέντρα, για μερικές ελιές, χάνουμε τον παράδεισο. Δεν μπορούμε να μεταλάβουμε. Χάνουμε τη Θεία Κοινωνία. Δεν συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τώρα πρέπει να το λύσουμε. Είναι πολύ σημαντική η έννοια της συγχώρεσης. Τι θα πει συγχωρώ? Είναι ανώτερη η έννοια της συγχώρεσης από την έννοια της συγγνώμης. Ανώτερη η συγχώρεση από τη συγγνώμη. Συγγνώμη θα πει να ταιριάζουμε στη γνώμη. Να έχουμε κοινή γνώμη, κοινή άποψη. Συγχώρεση θα πει στο χώρο μου, στο ένα τετραγωνικό που μου αναλογεί, να σε βάλω και σένα εκεί και να σε αντέξω, να σε σηκώσω, να σε ανεχτώ. Αυτό θα πει συγχωρώ. Αν θέλετε τροπικά να το πούμε, γιατί δεν είναι μόνο τοπικά, τοπικά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και ακατόρθωτο μερικές φορές. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο ο χώρος. Σαν τόπος, είναι σαν τρόπος. Προσέξτε αδελφοί μου, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την ακολουθία του εσπερινού της συγχωρήσεως. Και συγχωρνιόμαστε μεταξύ μας. Διότι εδώ, στο χώρο των κοινών που προσευχόμαστε και δέχεται ο ένας τον άλλον, έχουμε το ομοθυμαδόν της Καινής Διαθήκης, το αποστολικό ομοθυμαδόν, ότι είμαστε εδώ όλοι κοινά με την κοινή πίστη στον ίδιο Θεό, στους Αγίους, στην ίδια Εκκλησία, στη μία Αγία Αποστολική και Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία, την Αγιοπατερική και την Αποστολική. Συγχωρούμε ο ένας τον άλλον ως Ορθόδοξοι. Δεν υπάρχει έννοια της συγχωρήσεως, δηλαδή της ειδικής ευλογίας της Εκκλησίας με τους αιρετικούς. Συγχωρούμε μεταξύ μας όσοι συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, όχι με τους ακοινώνητους. Διότι ο αιρετικός, για να μπορέσει να απολαύσει τη συγχώρεση του Ορθοδόξου, πρέπει να μετανοήσει για τις αιρέσεις και να τις αποκηρύξει. Είναι ένα λεπτό θέμα αυτό, γι' αυτό σας το τονίζω. Επιτρέψτε μου, έχω γράψει προσφάτως σε μία εφημερίδα στην οποία είμαι αρθρογράφος ένα θέμα
για το θησαυρό που αναφέρει το σημερινό Ευαγγέλιο και θα σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα για να κατανοήσουμε πληρέστερα το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου. Παίρνοντας ο Χριστός το παράδειγμα από τους επίγειους θησαυρούς, μας λέγει όσον αφορά τον ουράνιο θησαυρό. Έχουμε καταλάβει όμως ποιος είναι, ποιο είναι το ποθούμενο και το προσδοκόμενο? Δεν είναι ο Χριστός? Τον Χριστό ως θησαυρό της καρδιάς μας τον φροντίζουμε? Τον σκεφτόμαστε? Του μιλάμε? Προσέχουμε να μην μας κλαπεί ο Χριστός από την καρδιά μας, να μην συλλήσει κανένας εχθρός την καρδιά μας και μας τον κλέψει? Τον φυλάγουμε σαν το πιο πολύτιμο μαργαρίτι, ώστε κανένας να μην τολμήσει να πλησιάσει και να απλώσει χέρι πάνω του, γιατί έχουμε πάρει την απόφαση στερεά και κρατεά να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε εχθρό? Η Εκκλησία σου δίνει όπλα για να τα χρησιμοποιήσεις, ώστε τελικά να μπορέσεις μετά το πέρασμα από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή να απολαύσεις την ημέρα της Αναστάσεως της Λαμπρής. Τα όπλα αυτά μας τα λέγει το Ευαγγέλιο το σημερινό. Είναι η νηστεία, είναι το ταπεινό φρόνημα, είναι ο αληθινός άνθρωπος και όχι ο υποκριτής. Όχι να νηστεύουμε και να το δείχνουμε και να υπερηφανόμαστε για τα πνευματικά μας δίθεν επιτεύγματα, αλλά να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Και αν έχεις τον θησαυρό που λέγεται Χριστός πραγματικά στην καρδιά σου, αυτό θα είναι το πρότυπό σου και ο θησαυρός σου. Η πραότητα και η ταπείνωσή του σου δείχνουν τον δρόμο αυτό, πώς θα πορευθείς όπως εκείνος δια του σταυρού του. Αδελφοί μου, πρότυπό μας και θησαυρός μας ο Χριστός. Να προσευχόμαστε. Η μεγαλύτερη και καλύτερη ευκαιρία είναι να αρχίσουμε και για τους αδαείς και για τους ερασιτέχνες της προσευχής, να αρχίσουμε από τώρα να προσευχόμαστε. Η καλύτερη προσευχή που ανατινάζει τον διάβολο, που είναι χειροβοβίδα στα χέρια μας και εξολοθρεύει τον εχθρό, είναι η μονολόγιστη ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Αυτό να μάθουμε να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς και διαλείπτως. Αυτό θα μας δώσει τα χαρίσματα που μας χρειάζονται για να πορευτούμε και να δούμε πρόσωπο Χριστού. Ας αγωνιστούμε στεναρά, αφού συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλον, και ας ζήσουμε αδιαπραγμάτευτα την πίστη μας στην πορεία της ζωής. Σήμερα εορτάζουμε και έναν Άγιο άγνωστο για τους πολλούς, τον Άγιο Νικηφόρο, τον ομολογητή, τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος έδρασε επί εποχής οικονομαχίας και τράβηξε τα πάνδυνα από έναν αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, τον Κοπρόνιμο, ο οποίος κινήθηκε εναντίον του σφοδρός, και τελικά ο Άγιος Νικηφόρος, ο ομολογητής, πέθανε από κακουχίες και από εξορίες. Με την σημείωση αυτή της εορτής του θέλω να τονίσω κάτι. Αδελφοί μου, για τον λόγο αυτόν, ανοίγοντας η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η εβδομάδα η καθαρά καταλήγει στην περίφημη εορτή που θα γιορτάσουμε την άλλη Κυριακή της Ορθοδοξίας, από την οποία Κυριακή της Ορθοδοξίας ουδής πρέπει να λείψει από την τιμή και από την προσκύνησή της. Στην Κυριακή της Ορθοδοξίας τιμούμε όλους αυτούς τους ομολογητές Αγίους που χύσαν το αίμα τους για να αφήσουν σε μας την παρακαταθήκη της πίστεως. Θερμή παράκληση προς την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς τα Οικουμενικά Πατριαρχία, να αναβιώσει το καταργηθέν έθιμο της αναγνώσεως των αναθεμάτων
κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας που παρανόμως έχουν καταργήσει οι Μητροπολίτες μας. Οι Άγιοι μας θέλουν με τα αναθέματα να προστατεύσουν το πιστό πλήρωμα. Χωρίς την προστασία αυτή, Ανάσταση δεν θα δούμε. Είναι δυστύχημα που στους ιερούς ναούς της Ελλάδος και γενικότερα δεν ακούγονται πλέον τα αναθέματα κατά των αιρετικών. Και αυτοί δεν ακούγονται, διότι οι περισσότεροι Μητροπολίτες τους αιρετικούς, με τους αιρετικούς συμπροσεύχονται, τους παπικούς τους βάζουν στην Αγία Τράπεζα, τους μονοφυσίτες τους οδηγούν να φιλήσουν την Αγία Τράπεζα, και επειδή τα αναθέματα καταδικάζουν και αναθεματίζουν αυτούς με τους οποίους συμπροσεύχονται οι σημερινοί, κατάργησαν τα αναθέματα. Το 2006, μέχρι το 2006, τα δίχτυα της Εκκλησίας που έχουν οι ψάρτες και οι ιερείς περιλάμβαναν τα αναθέματα. Από το 2006 και μετά, μέχρι σήμερα, δεν λέγονται. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Να παρακαλέσω λοιπόν όλους όσους θα μας ακούσουν να αναβιώσει το τυπικό των αναθεμάτων, που είναι πολύ σημαντικό, και να πάψουμε να παρεκκλίνουμε από την Ιερά Παράδοση. Δεν μπορεί να λεγόμαστε παραδοσιακοί ιερείς, Μητροπολίτες και Πατριάρχες όταν καταστρατηγούμε την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας.